Να σας πω κάτι όμως. Αισθάνομαι και εγώ, γιατί συμφωνώ σε πάρα πολλά με αυτά που είπε ο Ποστοδήμας Γιαννόπουλος, αισθάνομαι ότι πρέπει να βουλώσω το στόμα να το κλείσω και ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Και αν πω κάτι, πρέπει να δείξουν και κανένα θηκείο απέναντι. Και εδώ δεν μας βρίζουν, βρε παιδιά. Και εμείς εδώ ταυτιζόμαστε και κρίνουμε συμπεριφορές, κύριε Ιωαννίδου. Και εγώ, χθες, για παράδειγμα, είπα τα χειρότερα για τον Τάνο, που τον λένε γνήσιο Έλληνα, και με κράξανε άπαντες. Είναι η φανατική του παιχνιδιού. Μήπως πρέπει να μείνουμε στην κριτική του Ποσειδώνα που είναι μόνο για το παιχνίδι. Κρίνουμε παιχνίδι, συμπεριφορές, αυτό το πανηγυράκι. Και όχι τα υπόλοιπα. Το λέει όχι για να υποτιμήσει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι και Ολυμπιακοί αγώνες. Μιλάμε για το survivor. Ασφαλώς. Ούτε τα παιδιά μας πήραν στον πόλεμο. Φυσικά. Την ηρωνία, αυτή τον εξευτελισμό των παιδιών. Μα γιατί εξευτελισμός? Μα γιατί εξευτελισμός? Κύριε Ιωαννίδου, επειδή είμαι παχιώτη. Δηλαδή, δούμε άλλη τίποτα. Άλλη λέξη. Ο εξευτελισμός δεν είναι από το κόμμα. Μισό λεπτάκι. Δεν τον βλέπουμε τον εξευτελισμό των παικτών. Εξευτελισμός για μένα ήταν όταν επέτρεψε, λοιπόν, για παράδειγμα, η παραγωγή να πει χοντρή τη Λάουρα ο γιος σας. Η παραγωγή φταίει. Κάντε κριτική και εκεί όμως. Όχι, κάνετε λάθος. Ο Μάριος δεν είπε καθόλου χοντρή την κοπέλα, η οποία είναι δελικήτατη, τη συμπαθώ ιδιαίτερα, είναι μια κούκλα και είναι πανέξυπνο. Φυσικά. Χωρίζει. Υπάρχει μια έκφραση που χρησιμοποιούμε. Για κάποιον που δεν ξέρει, μπορεί να ακούστηκε όπως το μεταφράζεται. Ωραία. Για κάποιον που ξέρει πώς μιλάμε στην Κύπρο, ήταν σαφές το τι είπε ο Μάριος. Όπως και το θα κλάψουμε στην παραλία, κύριε Ιωαννίδου. Ίσως νιώθετε την ανάγκη να υπερασπιστείτε και καλά κάνετε. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Να το χάνετε, κύριε Ιωαννίδου. Δεν έχω ανάγκη να υπερασπιστώ κανέναν εγώ εδώ. Εγώ πληρώνω μια εκπομπή, παρακολουθώ ένα παιχνίδι, λέω την άποψή μου. Αλλά πείτε μου κάτι. Το θα κλάψουμε στην παραλία, τι σημαίνει? Γιατί ελληνικά δεν είναι. Είναι μια δημοκρατία. Βεβαίως. Ασφαλώς και ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Χωρίς να μηδενίζει και να προσβάλλει ανθρώπους που δεν έχουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό του. Γι' αυτό είστε εδώ. Ακριβώς. Γι' αυτό και βγήκα, παρά την παράκληση του Μάριου να μην ασχοληθούμε. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τη μάνα του Μάριου, τη μητέρα, τη μαμά του Μάριου, να ενοχλείται, να παρεξηγείται. Είναι το παιδί της αυτό που βλέπει καθημερινά να υδρώνει, να πεινάει, να ταλαιπωρείται. Ας μην πήγαινε, ρε Πατλάκη μου, σαν μήνω. Παναγιώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλώς θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω, γιατί κι εγώ είμαι Θεσσαλονικιά και με το που το είπατε ένιωσα μια ανάταση, μην σοβαρεύουμε περισσότερο τα πράγματα από όσο πρέπει. Δεν έχουμε πόλεμο Ελλήνων Κυπρίων. Δεν το παίρνουμε έτσι. Ας πούμε ότι ήταν μια τυχαίστατη. Μπράβο. Ας πούμε ότι ήταν μια τυχαίστατη έκφραση. Που συμμετέχουν, όποιον δεν αρέσει να κλείσει δηλώσει και να μην. Αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί η κυρία Ιωαννίδου, το οποίο σέβομαι απόλυτα. Και θέλει να. Δεν είναι μόνο ότι είναι ταλαιπωρημένο, ότι κουράζεται, ότι πεινάει, ό,τι. Είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά και αφορά και στις εκπομπές και σε όλα. Επειδή δεν είστε κομμάτι των media, δεν είστε ένας από εμάς, μία από εμάς, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε, και πολύ σωστά, τα σχόλια, το να είναι το παιδί σας κάπου που δεν μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του και να ακούτε 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν το παιδί σας και δεν γνωρίζουν την οικογένειά σας, να κάνουν οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο. Εγώ που είμαι ο άνθρωπος της τηλεόρασης, εμένα αν με ρωτάτε και μου έλεγε η κόρη μου θα πάω σε ένα reality, θα της έλεγα ποτέ. Ποτέ. Για να μην... Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας? Η κόρη μου αυτή τη στιγμή είναι 26 ετών. Αν ζείτε... Ναι, βεβαίως, διότι εγώ που γνωρίζω πόσο ανθρωποφάγα είναι η τηλεόραση και ότι από τη στιγμή που εκθέτεις τον εαυτό σου σε αυτό τον κίνδυνο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τα πάντα. Και επειδή γνωρίζω το παιδί μου ότι μπορεί να έχει μια ευαισθησία, ή εγώ ως μάνα, ή η οικογένειά μας, ή δεν θέλουμε, ρε φίλε, στο κάτω-κάτω της γραφής, να μας κρίνει κανένας, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα παιχνίδι σκληρό και ζώρικο, κυρία Ιωαννίδου, τηλεόραση. Και σαν τον κύριο Γιαννόπουλο, θα βρεθούν και άλλοι αύριο που θα στηρίξουν το παιδί σας και θα κατηγορήσουν κάποιο άλλο παιδί, και που θα πούν τα καλύτερα για τον Μάριο και θα πούν τα χειρότερα για τον Τάνο ή για τον Γιάννη τον Σπαλιάρα. Είναι τηλεόραση. Να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι που λένε τηλεόραση, τηλεοπτικό προϊόν, σόου. Είναι τροφή για τους υπόλοιπους. Θέλω να το δείτε χαλαρά από τη στιγμή που έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, που πήρατε την μεγάλη απόφαση και μπράβο, μαγκιά να το κάνετε. Θέλει δύναμη αυτό και για εσάς που είστε οικογένεια και για τον ίδιο. Το ίδιο το παιδί που ταλαιπωρείται κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ακούει και θα μάθει. Να σας θυμίσω ότι ο Στέλιος ο Χανταμπάκης
έχασε το τη γη κάτω από τα πόδια του όταν συνειδητοποίησε τι προφίλ είχε βγει έξω από το μοντάζ της συγκεκριμένης παραγωγής. Το ίδιο μπορεί να πάθει και ο Μάριος. Όταν ο Μάριος έχει συνδυαστεί με την έκφραση «Είναι δυνατόν να χάνουμε από αυτήν με έναν τέτοιο να» και έχει μείνει στον Παναγιώτη, ας πούμε, και το λέει, για σας είναι μια έκφραση καθημερινή, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ρατσιστικό σχόλιο. Για τη μητέρα της Λάουρας. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι είναι ένα παιχνίδι και μην τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά τη μετρητή και στενοχωριέστε. Μένα αυτό με ενδιαφέρει. Να μην θυμώνετε και να μην απογοητεύεστε και να στενοχωριέστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Όχι, όχι, πραγματικά το λέω. Να σας πω, δεν σας γνωρίζω, αλλά επειδή είμαι ως μάνα σας το λέω. Να σας πω είναι ότι η οικογένειά μας έχει δημοσιότητα. Ο σύζυγός μου υπήρξε διεθνής διαιτητής του Μουσουλίου. Για πολλά χρόνια ήμασταν με στα γήπεδα, ακούγαμε σχόλια και διεθνή διεθνή. Δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Ναι, έχει να κάνει με την έκταση όμως, κυρία Ιωαννίδου μου. Ότι δεν ξέρω να το διαχειριστώ. Όχι, όχι, κυρία Ιωαννίδου μου, είναι τελείως. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Είναι άλλο να είστε μια επιτυχημένη οικογένεια και να σας γνωρίζουν ή του χώρου σας ή αν θέλετε του αθλητικού ρεπορτάζ λίγο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Έχετε καταλάβει την έκταση της δημοσιότητας που έχετε λάβει όλοι. Ότι ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης δεν είναι το παιδί ο αθλητής ο Ολυμπιονίκης, αλλά είναι ο δικός μας άνθρωπος, το τηλεοπτικό πρόσωπο που τον κρίνει η κυρία, πώς λέγανε τη φίλη μας, από την Αυστραλία. Κυρία Νίτσα. Η κυρία Νίτσα από την Αυστραλία, η γιαγιά Νίτσα από την Αυστραλία, η οποία είναι ένα διάσημο πρόσωπο μέσα από το διαδίκτυο και την φιλοξενήσαμε και κάναμε μαζί σχόλια για το γιο σας, για τον Αγγελόπουλο. Η έκταση είναι τεράστια, κυρία Ιωαννίδου. Δεν αμφισβητώ ότι είστε μια σπουδαία οικογένεια αυτή τη στιγμή. Αλλά αναλογιστείτε το μέγεθος. Φέρτε λοιπόν την κριτική σε αυτό που της αξίζει και που της πρέπει. Ο καθένας μπορεί να βγει να πει το μακρύ του και το κοντό του. Δεν αλλοιώνεται ούτε ο χαρακτήρας του παιδιού σας, ούτε η οικογένειά σας, η υπόστασή της. Είναι ένα παιχνίδι. Μην στενοχωριέστε, μην το παίρνετε μέσα σας και μην βλέπετε εχθρούς. Αυτό θέλω να σας πω, τίποτα άλλο παραπάνω. Και συγγνώμη που το πήρα έτσι προσωπικά, σας μιλάω σαν να μιλούσαμε στο τηλέφωνο στο γραφείο τώρα. Ειλικρινά σας μιλάω. Τα παιδιά με ξέρουν. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι για το παιδί μου που αναφέρομαι αποκλειστικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Αναφέρθηκα και στα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν, τα οποία εκτιμώ όλα για την προσπάθειά τους. Ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Όμως, οι άνθρωποι των μέσων, όπως είναι ο συγκεκριμένος κύριος, που ξέρει πως παίζει τα παιχνίδια δημοσιότητας, έπρεπε να παραμένει. Έπρεπε να ξέρει ότι ο λόγος του θα έχει αυτή την αντίδραση, όχι από μένα και από χιλιάδες άλλες ανθρώπων. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα μπαίνετε, το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι. Μπράβο. Εγώ θέλω να τελειώσω την κουβέντα μας, την οποία κόλασα πραγματικά, με κάτι που μου είπε ένας παλιός μου διευθυντής, φιλόλογος και λογοτέχνης. Μετά το τελευταίο παιχνίδι του Μάριου μου είπε, κάποτε λέγαμε «Ούριος άνεμος». Τώρα θα λέμε «Μάριος άνεμος». Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που αναφέρατε, αυτό κρατάω. Μια χαρά. Μάριος άνεμος λοιπόν. Μάριος άνεμος στα πανιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί όχι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τζεφ μας είναι εδώ, έτοιμοι. Κανονικά πρέπει να αφήσουμε τα μολύβια κάτω, αλλά θα πάμε πρώτα σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε μετά με Τζεφ.